ευχαριστεί στη διπλωματία των κανονιοφόρων και ενοχλημένη από το περιεχόμενο της κοινής διακήρυξης της Κρήτης, η Άγκυρα προκαλεί, παραδίδοντας για μια ακόμη φορά μαθήματα ιστορίας. Είναι απαράδεκτο να επιχειρείται η συσχέτιση του Κυπριακού με την ειρηνευτική επιχείρηση που διεξήγαγε η Τουρκία το 1974, βάσει του δικαιώματός της που απορρέει από τη συνθήκη εγγύησεων, ξεχνώντας τις θηριωδίες που διέπραξε η ελληνοκυπριακή πλευρά σε βάρος του τουρκοκυπριακού λαού. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν έμεινε μέχρι εκεί, εκτοξεύοντας νέες προκλητικές απειλές για την ΑΟΣ. Αυτοί που κάνουν βήματα στην περιοχή ενάντια στα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας και της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, καθώς και εκείνοι που επιχειρούν να αγνοήσουν την Τουρκία, δεν θα πετύχουν ποτέ. Σφόδρα ενοχλημένη η Λευκοσία αντιδρά τόσο για τα περί ειρηνευτικής επιχείρησης όσο και για την επίκληση της συνθήκης εγγυήσεων. Η οποία μόνο δεινά έχει επιφέρει στον κυπριακό λαό, θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπιστεί και να αντικατασταθεί μέσα από διαπραγμάτευση στην βάση του πλαισίου και των 6 παραμέτρων που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τριμερείς δεν στρέφεται εναντίον κανενός, δηλώνει στον Α ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι οι διπλωματικές μας σχέσεις αναπτύσσονται στη βάση του αλληλοσεβασμού και της διεθνούς νομιμότητας. Μέρος της διεθνούς νομιμότητας είναι και τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ που συνδέουν την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με τερματισμό της παράνομης παρουσίας τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της δημοκρατίας προκύπτουν από τα κυριαρχικά δικαιώματά της και προχωρούν στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρήγου στο ΚΙΠΕ, ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση των Αθηνών στο κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιήσει την ΑΟΣ της με τον τρόπο που η ίδια επιλέξει έναντι οποιασδήποτε απειλής τρίτης χώρας. Η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί ότι προέβη σε μια παράνομη πράξη που κόστισε τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους, μας σχολιάζει ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής Μάριος Ευθυμιόπουλος. Η Τουρκία θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό, πιθανώς να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι και η Τουρκία ζηλεύει από αυτές όλες τις συμμαχίες που δημιουργούνται. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να έχει σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Απλά είναι το πρόβλημα ότι θα ήθελε να έχει σχέσεις όπως η ίδια προδιαγράφει ότι θα ήθελε να έχει. Το θέμα είναι πού πρέπει να σταματήσει η Τουρκία και τι πρέπει να αποδεχτεί η Τουρκία. Απαράδεκτες χαρακτηρίζει ο δυσυρής αναφορές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να νομιμοποιηθεί η τουρκική εισβολή. Απέναντι στις προκλήσεις υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίας εθνικής πολιτικής, λέει η ΕΔΕΚ, την ώρα που η αλληλεγγύη καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι οι Τούρκοι έγιναν ακόμα πιο διεκδικητικοί και οι οικολόγοι αυτολεξοί υποστηρίζουν πως η νέα υποχώρηση Αναστασιάδη δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει την Τουρκία.